Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρώην Δήμαρχο Ναυπάκτου, τον Γιάννη Νταουσάνη. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνητικού κόμματος. Κύριε Νταουσάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια καταρχήν για το κλίμα που υπάρχει στο συνέδριο. Κοιτάξτε, το κλίμα είναι πολύ καλό. Ξέρετε, συμβαίνει το εξής. Είναι ένα συνέδριο που για πρώτη φορά ένα αριστερό κόμμα, όντας κυβέρνηση, έτσι, κάνει ένα συνέδριο. Στην εισήγηση του ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός της ο Αλέξης Τσίπρας, καταθάρισε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν να πω ότι σε ό,τι αφορά το κόμμα και τις οργανώσεις, καθάρισε τα πράγματα και είπε ότι από το πρώτο συνέδριο μέχρι το δεύτερο είχαμε πει κάποια πράγματα. Έκανε και την αυτοκριτική του. Είπε ότι υπήρχαν παθολίνη χαρακτηριστικά τα οποία σιγά σιγά φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει αυτό να συνεχίσει. Είπε να ανοίξουν οι οργανώσεις και συμφωνώ μαζί του και πιστεύω και εγώ προσωπικά και αυτή θα είναι και η τοποθέτησή μου ότι ένα κόμμα εξουσίας θα πρέπει να έχει περισσότερα μέλη. Θα έχει το ομιλία, θα έχει το ομιλία, δηλαδή να υποθέσω. Για μένα όταν ένα δήμος και γίνει δήμος στην χώρα πλέον έχουμε δήμοι με 30 ή 60.000 και παραπάνω, θα πρέπει να έχει περισσότερα μέλη και όχι 50 ή 70. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να περισσιαστούν τα μέλη και έτσι πρέπει να γίνει για ένα ακόμα εξουσία. Από εκεί πέρα εγώ στην επιθέτησή μου θα μιλήσω κυρίως για τα πρότασή μου θα είναι πολύ σύντομα η κυβέρνηση να φέρει θέμα για συζήτηση και να πάρει την απόφαση για βελτιώσει των Καλλικράτων. Πιστεύω ότι ήρθε πλέον η ώρα και στην τοπική συζήτηση να έχουμε καθαρά αυτή η αναλογική. Νομίζω ότι είναι όριμα τα δημοτικά συμβούλια που θα προκύπτουν με αυτή η αναλογική να συνεργάζονται και να διοικούν ένα Δήμο κατά αυτόν τον τρόπο, με τον πλέον δημοκρατικό. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε ως αλλαγές στο Καλλικράτη είναι να ενισχύσουμε τα οικονομικά. Ξέρετε ότι από τους φόρους του κεντρικού κράτους, στην τοπική αυτοδιοίκηση πάει ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Η πρότασή μου λοιπόν θα είναι να αυξηθούν κατά πολύ ώστε να φτάσουμε τα ποσοστά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το άλλο, το τρίτο θέμα που θα προτείνω είναι να δούμε έτσι με μεγαλύτερη αλληλεγγύη τα πράγματα. Καταρχήν δεν θα πρέπει στους Δήμους σε καμία περίπτωση να υπάρχουν ιδιωτικοποίησεις στα αγαθά που έχουν σχέση με το νερό, για παράδειγμα, ή διαχείριση των τοπικών. Αυτό δεν θα πρέπει να υπάρξει ποτέ σε ένα κόμμα. Για να φτάσουμε λίγο και σε αυτά τα εξειδικευμένα. Για να φτάσουμε λίγο και σε αυτά τα εξειδικευμένα, θα ήθελα πριν απ' όλα, καταρχήν επειδή ως πολιτικός έχετε μεγάλη εμπειρία, είστε και πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε αυτή τη στιγμή ποια είναι η εκτίμησή σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάσσεται σε ένα νέο ΠΑΣΟΚ ή παραμένει ένα αριστερό κόμμα όπως μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Ποια είναι η αίσθησή σας από το συνέδριο? Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένα αριστερό κόμμα. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα εξουσίας σίγουρα για να φτάσει από το 3 και 4% σε αυτά τα ποσοστά που έφερε τελευταία, θα πρέπει να ψηφιστεί και από τον υπόλοιπο λαό και κυρίως, θα το πούμε ξεκάθαρα, από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό έγινε. Και ακούω τώρα τους συνάδελφους να μιλάνε
πολύ γι' αυτό. Και ακούω βεβαίως, γιατί ξέρετε, υπάρχουν τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και να λένε όλοι πραγματικά ότι δεν θα πρέπει να συνεχιστούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Είμαστε όλοι ίσοι, όλα τα μέλη, η παλιά ή καινούρια, είναι ίσα πλέον. Και δεν συζητάμε και δεν πρέπει να ξαναπούμε, α, εσύ είσαι παλιός και εσύ είσαι καινούριος. Καταρχήν αυτό το σύνθημα το έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή η παρέμβαση κλείνει. Άρα μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι όλα τα μέλη που είναι ή θα υπάρξουν καινούργια μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, που κυρίως από εκεί τα καταθέματα, από εκεί προέρχονται, κύριε Μπέκο, θα είναι ίσα. Δεν θα υπάρχει καμία διαφορά και έτσι πρέπει να είναι. Ναι, είναι γεγονός, κύριε Μπέκο, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταβάλει το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ όμως ότι φυσικά παραμένει ένα αριστερό κόμμα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και εμείς οι προερχόμενοι ατζέντα από το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αριστεροί. Μπορώ να πω, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, ότι είναι τόσο αριστερός όσο ο Αλέξης Τσίπρας. Και θεωρώ ότι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που προσχωρούν στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι σκέπτονται. Εσείς τώρα είστε από την τελευταία φουρνιά της εισόδου στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είστε από πολύ καιρό από τα πρώτα μέλη που φύγαν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και, η πρώτη έτσι, ανοιχτή διαδικασία που συμμετέχετε, κομματική διαδικασία που συμμετέχετε. Φαντάζομαι ότι βρήκατε και παλιούς πρώην συντρόφους. Ποια είναι τα συναισθήματα, ποια είναι η εικόνα, ποιες είναι οι διαφορές? Έχετε βρεθεί και σε άλλα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, ας πούμε, και ποια τα συναισθήματα που έχετε σε σχέση με εκείνες τις διαδικασίες? Είναι πολύ καλή ερώτηση. Πραγματικά, εδώ σε αυτόν τον χώρο, στον χώρο του συνέδριο, έχω παραβρεθεί και σε άλλα πολλά συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ξέρετε ότι εδώ γινόντουσαν και τα συνέδρια, τα πιο πολλά τελευταία συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Είναι γνωστός για μένα ο χώρος. Τώρα, όσον αφορά για αυτό, πραγματικά μπορώ να σας πω ότι συνάντησα πάρα πολλά άτομα που γνώριζα το ΠΑΣΟΚ και δεν ήξερα ότι είναι στη ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλά άτομα, χθες και σήμερα, και συνέχεια βρίσκω κι άλλα πρόσωπα που παλιότερα ήταν στο ΠΑΣΟΚ και δεν μιλάω φυσικά για την Ετωλακαρνανή, έτσι. Μιλάω για όλη την Ελλάδα. Είτε είναι από Αθήνα, είτε από Θεσσαλονίκη, είτε από Αχαΐα, είτε από Κρήτη. Όντως, και εδώ συνάντησα πάρα πολλούς, να το πω έτσι, παλιούς συντρόφους στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο στην ουσία της πολιτικής και ποια είναι η προοπτική που βλέπετε στην κυβέρνηση πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, βλέπετε κάποια σημάδια ανάκαμψης, υπάρχει κάποια προοπτική δεδομένου ότι είστε και από τα νέα στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βλέπετε ας πούμε μια νέα προοπτική, μια περίοδος ανάκαμψης να έρχεται, βλέπετε κάτι θετικό, κάτι αισιόδοξο το επόμενο διάστημα ή θα ακολουθήσει μια πτωτική πορεία η κυβέρνηση? Ποια είναι η εικόνα που έχετε, ποια είναι η δική σας εικόνα? Καταρχήν, για να είμαι εδώ σε αυτό το χώρο τώρα, πιστεύω πράγματι ότι δεν θα συνεχίσει έτσι αυτή η κυβέρνηση. Γιατί διαφορετικά δεν θα ήμουν εδώ. Θεωρώ ότι μετά από αυτές τις αποφάσεις που πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα σκληρά μέτρα, τα οποία βέβαια είχαν συμφωνηθεί και με όλους από πέρυσι, θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρμόσει και ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο θα ανακουφίσει τον ελληνικό λαό. Και ξέρετε, κύριε Μπέκου, γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν θέλησα, γιατί ξέρετε, έχουν γίνει και κάποια σχόλια τελευταία με την εκλογή μου στην σύνοδο για μένα. Εγώ θεώρησα ότι δεν πρέπει να καθίσω στον καναπέ και να πίνω τον καφέ μου ήσυχα και ωραία
θεώρησα σαν ανήσυχο πρόσωπο που είναι, και ανησυχώ πραγματικά, θεώρησα ότι θα πρέπει να παλέψω. Να παλέψω με όποιον τρόπο μπορέσω για να βελτιωθούν τα πράγματα. Και έτσι αυτό πιστεύω ότι θα γίνει διαφορετικά, ξέρετε κάτι. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει, εφαρμόσει την ίδια πολιτική με τους προηγούμενους, δεν θα είναι μια αριστερή κυβέρνηση. Και φυσικά, ούτε και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, για το κόμμα, αυτό θα φέρει καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, θεωρείτε ότι η πολιτική του μέχρι τώρα, η πολιτική που ακολουθεί μέχρι τώρα είναι διαφορετική από τους προηγούμενους, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτή που ακολουθήθηκε από την εποχή που μπήκαμε στο μνημόνιο και μετά? Κοιτάξτε, κάποια πράγματα δεν μπορούμε να μην πούμε ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα. Παρά το ότι σε δεσμεύσεις που έχουμε για την εφαρμογή του μνημονίου. Καταρχήν να πω ότι εγώ ήμουν υπέρ και είμαι υπέρ με αυτό που έγινε με τα κανάλια. Δεν μπορεί όλα αυτά τα κανάλια να είναι ασίδωτα, να παίρνουν δάνεια, να μην τα πληρώνουν, να μην πληρώνουν φόρους και να τα πληρώνουν εμείς. Άρα λοιπόν αυτό ήταν, θεωρώ και πιστεύω ότι και η μεγάλη υποψηφία του ελληνικού λαού, ανεξαρτήτου σε ποιο κόμμα ανήκουν, συμφωνεί με αυτό. Πρέπει στα κανάλια να πει μια τάξη. Θα έχουν άδεια, θα πληρώνουν τους φόρους τους και δεν θα παίρνουν πλέον πάνω στο δάνειο. Και εγώ έχω πάρει δάνειο, ξέρετε, και το πληρώνω ακόμα. Αυτοί δεν πρέπει να το πληρώνουν. Υπάρχουν δηλαδή κινήσεις που είναι σωστές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και σε άλλα πολλά πράγματα. Και αυτά που ακούω για τα νοσοκομεία και εντέκω. Εγώ έχω ιδία άποψη γιατί πάω στα νοσοκομεία. Δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν τα κανάλια. Όχι ότι λειτουργούν άψογα, υπάρχουν κάποιες προσπάθειες βελτίωσης. Αλλά εκεί που θα τελθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει είναι από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα τι θα κάνει, δηλαδή, εντάξει, θα εφαρμόσει το πρόγραμμα το οποίο ψήφισε, όμως έχει επισκεφθεί ότι θα εφαρμόσει παράλληλα και ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει κινήσεις και δράσεις που θα αρχίζουν σιγά σιγά να ανακουφίζουν τον Έλληνα πολίτη. Και γι' αυτό είμαι εδώ, να ξέρετε, για να παλέψω κι εγώ μαζί τους για να υπάρξει επιτέλους κάτι καλύτερο, να σταματήσει αυτή η κατρακύλα. Δεν μπορεί η κοινωνία, έχει γονατίσει. Δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Πρέπει να αλλάξουμε τακτική, να αλλάξουμε πολιτική. Επειδή βλέπω από την κουβέντα μας μέχρι τώρα, μιλάτε με πολιτικούς όρους και με όρους κεντρικής πολιτικής, η ερώτησή μου είναι η εξής. Στο επόμενο διάστημα, μιας και βλέπω την επαναδραστηριοποίηση και μάλιστα με επιτυχημένο τρόπο από ό,τι φάνηκε και από τις πρόσφατες εκλογές για το συνέδριο, τα επόμενα σας βήματα θα είναι στην κεντρική πολιτική ή στην αυτοδιοίκηση όπως σας μάθαμε τα προηγούμενα χρόνια? Ξέρετε πολύ καλά ότι προσωπικά είμαι αυτοδιοικητικός και είμαι ερωτευμένος με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και να ξέρετε ότι εδώ, στην τοποθέτησή μου, οι προτάσεις μου πάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση θα τεθούν. Και αμέσως να σας πω δηλαδή ότι βεβαίως ανησυχώ και παρακολουθώ και την κεντρική σκηνή και γι' αυτό είμαι εδώ. Από εκεί πέρα όμως παρακολουθώ και ανησυχώ και για τα τοπικά. Σαν αυτοδιοικητικός λοιπόν, εγώ εδώ στο συνεδρίο κυρίως θα κάνω πρόταση για βελτιωτικές αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και οι προτάσεις είναι οι εξής. Τρεις κύριες καταρχήν περιπτώσεις. Πρώτον, θα πρέπει επιτέλους στην τοπική αυτοδιοίκηση να έχουμε καθαρά απλή αναλογική. Θα πρέπει πλέον τα δημοτικά συμβούλια να εκλέγονται με τον πιο δημοκρατικό τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι έχουν πλέον οριμάσει τα πράγματα και τα δημοτικά συμβούλια που θα προβλήθουν θα συνεργάζονται και θα διοικούν με διαφάνεια και αποτελεσματικά τον κάθε Δήμο. Το δεύτερο πράγμα που προτείνω είναι να ενισχυθούν οι ΟΤΑ οικονομικά. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα
από τους κεντρικούς χώρους του κράτους, ένα μικρό ποσοστό δίνεται στους Δήμους σε σχέση με άλλους Δήμους της Ευρώπης. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε, να πλησιάσουμε τα ποσοστά που άλλες χώρες της Ευρώπης παίρνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει τουλάχιστον να τριπλασιαστεί οι χρηματοδοτήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί ξέρετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση για μένα, σε κάθε κυβέρνηση, είναι ένα πολύ πολύ καλό εργαλείο. Και πρέπει κάθε κυβέρνηση να αξιοποιεί αυτό το εργαλείο, γιατί ένας Δήμος πρέπει να είναι, να έχει οικονομική αυτοτέλεια, ούτως να μπορεί να αντιμετωπίζει πέρα από την καθημερινότητα, να προβαίνει και σε πολιτικές δράσεις και ακόμα να συνεισφέρει στη μείωση της ανεργίας και στην ανάπτυξη. Για μένα η ανάπτυξη, η εμπέκο ξεκινάει από την περιφέρεια. Και αυτό θα πρέπει να το δει πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ και να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Το τρίτο πράγμα επίσης, που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβεί στους Δήμους, δεν θα πρέπει να το επιτρέψει μια αριστερή κυβέρνηση, είναι αυτά τα δημόσια αγαθά που λέμε, για παράδειγμα το νερό, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ιδιωτικοποιηθεί. Ή αν θέλετε, η διαχείριση των σκοπιδιών. Σε καμία περίπτωση να ιδιωτικοποιηθεί. Υποθέτω αυτό αποτελεί και κόκκινη γραμμή, δηλαδή στην περίπτωση που προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση του νερού, ας πούμε, η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση. Αποτελεί αυτό για σας κάποιο είδους κόκκινη γραμμή? Να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του νερού και τη διαχείριση των πηγών. Ναι. Θεωρώ πως ναι. Θα είναι μέγα λάθος και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Όχι, εννοώ αποτελεί και κόκκινη γραμμή προσωπική σας. Δηλαδή, αν προχωρήσει σε αυτό. Δεν μπορώ να το πω αυτό ξεκάθαρα. Ξέρετε, είμαι εδώ, σας λέω, για να μπορέσω όσο μπορώ να συνεισφέρω για την βελτίωση των πραγμάτων. Δεν μπορεί άλλο να προχωρήσει αυτό. Πρέπει να ακολουθούν δράσεις πλέον διαφορετικές για να ανακουφιστεί η κοινωνία. Οι Έλληνες πολίτες. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν τσακίσει την εφαίρεση. Έχουν γονατίσει. Αυτό δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Και φυσικά πρέπει να δούμε και την περίπτωση των συντάξεων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει ξανά μείωση συντάξεων. 40% και 50% μείωση έχουν υποστήσει ταξί. Και βεβαίως ο ΕΜΦΙΑ, ο οποίος είναι ένας δυσβάστατος χώρος, θα πρέπει και αυτός να βελτιωθεί. Θα πρέπει να μειωθεί σε κάποια στιγμή και σιγά σιγά. Και να μειωθεί αρκετά. Εγώ δεν λέω ότι θα καταργηθεί. Το ξέρω. Δεν καταργεί. Απλά όμως να μειωθεί αρκετά. Να επανέλθω λίγο στα δικά μας. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις για τις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι και ώρα αυτή τη στιγμή εδώ στο συνέδριο που είμαι να μιλήσουμε. Παράλληλα με το συνέδριο, διοργανώνεται αυτή τη στιγμή στην ΑΦΠΑΚΤΟ, είναι σε εξέλιξη η πρώτη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού, η Νόστος Έξπο, μια πρωτοβουλία του Δήμου Ναυπακτίας. Θέλω με αφορμή αυτό να μου πείτε την άποψή σας για την πρωτοβουλία αυτή του Δήμου και γενικότερα πώς κρίνετε μετά από τόσα χρόνια εμπειρία στην αυτοδιοίκηση τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Του Τάκη Λουκόπουλου. Καταρχήν να πω για την περίπτωση της έκθεσης. Συμφωνώ απόλυτα. Ξέρετε, πάντα την αυτοδιοίκηση, ακόμα και όταν ήμουν αντιπολίτευση, πάντα μου άρεσε να βλέπω να γίνονται έργα. Και να η κάθε δημοτική αρχή να πραγματοποιεί δράσεις προς όφελος της κοινωνίας και των κατοίκων των πολιτών μας του Δήμου μας. Θεωρώ ναι ότι είναι πολύ καλή ενέργεια, πολύ καλή ιδέα και σκέψη να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση. Και έτσι στενοχωρήθηκα που δεν είμαι αυτές τις μέρες εκεί που γίνεται αυτή η έκθεση και δεν παρευρέθηκα, γιατί έλαβα και μια πρόσκληση και θα ήθελα πολύ να παρευρεθώ και στα εγγένεια, αλλά και να είμαι σε όλη
Όχι, δεν σημαίνει εκεί. Αλλά έπεσε ίδιες ημερομηνίες και το συνέδριο και αναγκαστικά έπρεπε να, να είμαι εδώ. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα. Και με αυτά που έγιναν εκεί στον χώρο των, των παζαριών. Κυριοφορήθηκα μάλιστα ότι, και το άκουσα αυτό και στο συμβούλιο, ότι τα ασφαλτικά που, για τον χώρο των παζαριών τα έκανε η Τέρνα. Χωρίς κανένα κόστος του Δήμου. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, ναι. Εκείς ενέργειες πρέπει να γίνουμε. Βεβαίως. Πρέπει φυσικά να αξιοποιούμε, ναι, ναι, την παρουσία της Τέρνας στο Δήμο μας. Γιατί στην Τέρνα εμείς έχουμε δώσει. Έχουμε δώσει πολλά. Απόλυτα με αυτά που έχουν και τα έργα εκεί. Κύριε Νταουσάνη, η ερώτηση είναι προσωπική. Έχει να κάνει και έχει να κάνει με την αναφορά στο συνέδριο από τον Πάνο Καμένο ως σύντροφη στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και η ερώτηση είναι η εξής. Αισθάνεστε σύντροφος με τον Πάνο Καμένο? Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι για μένα η λέξη σύντροφε, μου αρέσει. Και θα αισθανόμουν πολύ ωραία να είναι όλος ο κόσμος σύντροφή μου. Έτσι. Μην παραξηγούμε τη λέξη σύντροφε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ξέρετε, εντάξει, το λένε και οι ίδιοι, και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Πάνος ο Καμένος, ότι έχουν τεράστιες διαφορές. Έτσι. Όμως, η κατάσταση είναι τέτοια και θα είναι και από εδώ και πέρα συνέχεια έτσι, που θα πρέπει για να σχηματιστούν κυβερνήσεις θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Το θεωρώ λοιπόν φυσιολογικό κάποιο κόμμα να συνεργαστεί με ένα άλλο και δύο και τρία προκειμένου να σου κυβερνήσει και να πάει μπροστά ο τόπος. Το θεωρώ το ίδιο φυσιολογικό. Μάλιστα. Κύριε Νταουσάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη. Και εύχομαι καλή επιτυχία στις υπόλοιπες εργασίες του συνεδρίου σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.